Καλημέρα σας. Καλημέρα Γιάννη μου. Είναι πρόβλημα ο αέρας, έτσι, δεν το συζητάω. Και μάλιστα εδώ τώρα στην Ιερά Πέτρα έχει αέρα, δεν μπορώ να πει κάποιος δεν έχει. Αλλά οι διαδρομές εκτός πόλης είναι ιδιαίτερα δύσκολες. Ειδικά προς τη δικιά σου περιοχή. Θα σε πάρει και θα σε σηκώσει πλέον. Στην κυριολεξία, όχι, σε παίρνει και σε σηκώνει, όχι θα. Δεν υπάρχει πώς σχετικό εδώ. Υπάρχει σίγουρο. Ακριβώς. Λοιπόν, πόσα μποφόρα έχουμε αυτή τη στιγμή? Έχουμε 8, περίπου, 7, όχι, δεν έχουμε τόσο 10. Πολύ. Στην πόλη έχουμε περίπου 2-3, μερικές 4 αυτή τη στιγμή. Μόνο. Πιο μετά όμως θα ενισχυθούν. Μάλιστα. Okay. Προς την περιοχή του Βαγγέλη όμως, και στη διαδρομή όλη Περιστερά, Κουτσουνάρι, Φέρμα κτλ. Εκεί πέρα είναι σχεδόν η διπλάση. Έτσι και λέω, πάντα έτσι είναι, δηλαδή μην αλλάξει το... Ναι, μην χαλάσει το δεδομένο. Δεν αλλάζουν αυτά, δεν αλλάζουν τόσα χρόνια. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε την τάση του καιρού. Τα κύρια χαρακτηριστικά λοιπόν του καιρού για το υπόλοιπο αυτής της εβδομάδας είναι γενικά ηλιοφάνεια με λίγες συννεφιές κατά διαστήματα, αλλά κυρίως οι βόρειοι ενισχυμένοι άνεμοι που σήμερα θα έχουν έτσι λίγο μεγάλη ένταση και αύριο, αλλά θα είναι λίγο πιο ασθενείς. Θα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι και θα πρέπει να δείξουμε πολύ προσοχή γι' αυτό. Εξίσου και ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς από την πολιτική προστασία που έχει όλη την Κρήτη στο νούμερο 4 σε πορτοκαλί σήμερα, ένα σκαλί πριν το κόκκινο. Ελπίζω να καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Ναι, για φαντάσου να πάρει ήδη κάποιο πυραζιστικό όχημα το οποίο έφευγε από την πόλη. Ήτανε είναι σήμερα όλοι σε επιφυλακή. Έχουν βγει περίπολα πυρασφάλειας. Θα βγουν και από τις εθελοντικές ομάδες από ό,τι ξέρω. Πάντα όταν είναι τεσάρι. Να πούμε ότι τα ξημερώματα είχαμε και στην Άξο μια φωτιά, αλλά ευτυχώς την προλάβανε. Οπότε θέλει προσοχή. Θέλει πολύ προσοχή. Λοιπόν, πάμε να δούμε σήμερα λοιπόν πιο αναλυτικά την Πέμπτη. 17 του μήνα θα έχουμε ηλιοφάνεια από το πρωί για όλη τη διάρκεια της ημέρας, ίσως και κάποιες ελάχιστες συννεφιές κατά περιόδους. Η θερμοκρασία θα είναι η μέγιστη 23-24 και ελάχιστη 19-20. Οι άνεμοι βόρειοι, όπως είπαμε, νωρίς το πρωί 3-4-5, αλλά και ρηπές ίσως προς το μεσημέρι και απόγευμα στα 7-8 μποφόρ. Ίσως θα ξεπεράσουν και αυτά κάποιες περιοχές, Βαγγέλη. Τα 8. Αυτό ακούστηκε απολυτικό. Γι' αυτό κοίταξε προς την πλευρά σου εσύ. Όταν θα φεύγεις στο νου σου. Τι το νου μου δεν είναι? Αυτός είναι άνεμος για καθαρά Δευτέρα, για το χαρταετό. Μπα ούτε εκεί δεν κάνει. Λοιπόν, η υγρασία σε χαμηλά επίπεδα από 45-65%. Πάμε στην Παρασκευή 18 του μήνα, όπου θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες συννεφιές κατά διαστήματα, κυρίως από το πρωί ως το μεσημέρι, αλλά μετά φαίνεται να καθαρίζει. Η θερμοκρασία από 22-23 η μέγιστη, 18-19 η ελάχιστη. Οι άνεμοι συνεχίζουν βόρειοι, λίγο πιο ασθενείς σε σχέση με χθες, με την έντασή τους από τα 4-5 και οι ρηπές τους ως πιάσουν κάποιες στιγμές κατά τόπους και τα 6-7. Η υγρασία σταθερά χαμηλά λόγω των βοριάδων, όπου θα κοιμανθεί από 50-65%. Πάμε στο Σάββατο, 19 του μήνα, θα έχουμε έθριο καιρό, πολύ καλό, ηλιοφάνεια κατά όλη την ημέρα, θερμοκρασία σταθερή, η μέγιστη 23-24, ελάχιστη 17-18. Αλλά επιστρέφει πάλι το καλοκαιράκι. Εντάξει. Με 17-18, 23-24. Είναι μέτρια κατάσταση. Εντάξει, δεν το λες και χειμώνα. Ναι. Όχι χειμώνα, γιατί. Ωραία. Σε καμία περίπτωση χειμώνα. Δεν παίζει. Φθινόπωρο, ας πούμε, λίγο πιο. Σεπτέμβρη, ναι. Ούτε καν φθινόπωρο. Οι άνεμοι συνεχίζουν βόρειοι, λίγο ακόμα πιο ασθενείς. Η έντασή του στα 3-4, με ρηπές κατά τόπους ίσως και τα 5, κυρίως προς το απόγευμα. Υγρασία από 45-70%. Την Κυριακή θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγο περισσότερες συννεφιές κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία θα είναι η ίδια, 23-24 μέχρι 17-18 η ελάχιστη. Οι άνεμοι συνεχίζουν βόρειοι, η έντασή τους μέχρι και το μεσημέρι στα 1-2 μποφόρ, με ρηπές κατά τόπους ίσως κάποιες στιγμές φτάσουν και στα 4. Αλλά από το μεσημέρι και μετά θα ενισχυθούν λίγο ξανά στα 3-4 με ρηπές
στα 5. Υγρασία από 50 έως 70%. Την Κυριακή θα έχουμε αρκετές συννεφιές. Δεν ξέρω αν δούμε και καμιά ψυχάλα την Κυριακή. Αχ, μακάρι. Πολύ μικρή πιθανότητα για κάτι ελάχιστο έως καθόλου. Πάντα όταν υπάρχουν συννεφιές και βροχοσύννεφα, υπάρχει και αυτή η πιθανότητα. Είναι αυτό το σύστημα που έρχεται από Ιταλία. Ακριβώς, αλλά είναι πολύ μικρή πιθανότητα. Εγώ πιστεύω δεν θα γίνει. Στρίβει γι' αυτό, ναι, 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 δεν υπάρχει κάτι εκεί πέρα. Πάμε στη Δευτέρα, όπου θα τα ξαναπούμε και εδώ. Θα έχουμε έθριο καιρό με ηλιοφάνεια, με λίγες συννεφιές. Θερμοκρασία η μέγιστη 23-24, 17-18 η ελάχιστη. Βόρειοι άνεμοι καλά κρατούν μέχρι το μεσημέρι στα 2-3 μποφόρ με ρηπές προς τα 4. Λίγο εξασθενούν προς το μεσημεράκι και λίγο ενισχύονται προς το βράδυ με την έντασή τους στα 3-4 με ρηπές ίσως και τα 5-6. Η υγρασία θα κυμανθεί από 45-70%. Αυτό το βοριαδάκι μας ρίχνει λίγο τη θερμοκρασία, μας ρίχνει λίγο και την υγρασία. Εμένα προσωπικά μου αρέσει. Πάμε να δούμε λίγο με τη μακροπρόθεσμη τι γίνεται, όπου φαίνεται να παραμένει η σταδιακή πτώση στη θερμοκρασία, όπου θα κρατήσει από ό,τι φαίνεται λίγο χαμηλά μέχρι και τα τέλη του μήνα τη μέγιστη γύρω στις 21 έως 23 και την ελάχιστη στους 17 έως 18. Η επόμενη εβδομάδα γενικά θα έχει ηλιοφάνειες και 1-2 μέρες με λίγες συννεφιές κατά διαστήματα. Όπως είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα, παρακολουθώ εκεί και τα δύο χαμηλά από τα δυτικά της Ελλάδας που θα περάσουν από τη χώρα μας. Το πρώτο είχαμε πει γύρω στις 20 με 21 και το δεύτερο γύρω στις 25. Το πρώτο λοιπόν οριακά φτάνει στα δυτικά της χώρας μας και θα επηρεάσει μόνο τη Βόρεια Ελλάδα και λίγο κάποια νησιά από τα Επτάνησα, ίσως Κεφαλονιά και εκεί γύρω, και λίγο τη δυτική Πελοπόννησο. Το δεύτερο μέχρι στιγμής, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, δείχνει να πιάνει όλη την Κρήτη, δείχνει, γύρω στις 24-25 του μήνα. Και φαίνεται ίσως να φέρει κάποιες βροχές προς την αλλαγή του μήνα. Έχουμε κι άλλη μια αστάθεια με πιθανότητα βροχών, αλλά θα μιλήσουμε με σιγουριά και θα το ξαναδούμε και στην επόμενη και στη μεθεπόμενη καιρική μας πρόβλεψη. Δηλαδή, φαίνεται το δεύτερο χαμηλό να είναι λίγο πιο, να περνάει λίγο πιο κοντά από εμάς. Φαίνεται να έχουμε εκεί γύρω στις 24-25 του μήνα μια αστάθεια που ίσως μας φέρει κάποιες βροχές, και βλέπουμε, φαίνεται και κάτι καλύτερο προς το τέλος του μήνα με αρχές ταλονού. Από μήνα σε μήνα το πάμε. Από μήνα σε μήνα το πάμε. Να δούμε, να δούμε τι θα γίνει. Ελπίζουμε. Οι άνεμοι μετά τα μποφόρ σήμερα και αύριο φαίνεται να παραμένουν βόρειοι μέτρη από 1 έως 4 μποφόρ σχεδόν έως και το τέλος του μήνα. Μάλιστα. Η θερμοκρασία θα μείνει εκεί στα, σε αυτά τα επίπεδα. Ναι, ναι, εκεί δηλαδή 23 με 17 περίπου, κάπου εκεί πέρα. Πάμε να βρούμε και μια γρήγορη πρόβλεψη στις υπόλοιπες πόλεις της Κρήτης. Άγιος Νικόλαος, έθριος καιρός με ηλιοφάνεια αλλά και μέρες με συννεφιές. Η θερμοκρασία από 17 έως 23. Άνεμοι βόρειοι 4-5 με ρηπές ίσως 7-8 κάποιες στιγμές. Υγρασία 45 έως 65. Σιτία, ανεφελώδης καιρός αλλά με διαστήματα ηλιοφάνειας. Θερμοκρασία από 19 έως 23. Βορειοδυτική άνεμοι ενισχυμένοι 4-5 με ρηπές 7-8. Η υγρασία 50 έως 65. Ηράκλειο, ανεφελώδης καιρός με ηλιοφάνειες, θερμοκρασία 17 έως 23, άνεμοι βορειοδυτική μέτρη 3 έως 4 με ρηπές 5-6 κάποιες στιγμές. Υγρασία από 60 έως 75. Ρέθυμνο, αρκετά ανεφελώδης καιρός με ηλιοφάνειες, θερμοκρασία 17 έως 22, οι άνεμοι 3 έως 4 με ρηπές 6-7 κάποιες στιγμές. Υγρασία 55-75%. Χανιά, αρκετά ανεφελώδης καιρός με ηλιοφάνειες, θερμοκρασία από 17 έως 23, άνεμοι βορειοανατολική 3 έως 4 με ρηπές 5-6 κάποιες στιγμές. Υγρασία από 50 έως 75%. Γενικά από ό,τι καταλαβαίνετε όλη η Κρήτη θα έχει ενισχυμένους ανέμους, ναι, και πτώσεις στη θερμοκρασία. Και από ό,τι βλέπουμε με το χαρακτηριστικό, το δυτικό και το ανατολικό κομμάτι της Κρήτης, δηλαδή Χανιά και ακριβώς Λασίθη, τα οποία... Να. Περίμενε λίγο περισσότερο αέρα στα Χανιά εκεί, είναι και οι πόρτες. Στα Χανιά νομίζω ότι
από, αν είδα καλά, ήταν, έχει το λιγότερο αέρα σε όλη την Κρήτη. Ναι, περίεργο. Ναι. Μην τα θέλουμε και να δικά μας. Τα Χανιά έχουν βροχές. Όχι, τα Χανιά συνήθως έχουν αέρα. Λόγω των κυθύρων. Εκεί είναι. Έχουμε και. Τώρα πήγε ανάποδα, κατάλαβα. Τώρα το έχει πάρει αλλιώς. Υπάρχει άλλη συμφωνία. Ναι, γι' αυτό. Μήπως πρέπει να κάνουμε και εμείς Λιτανία. Θα βλέπω ότι εξελίσσονται. Θα έπρεπε να την είχαμε κάνει, νομίζω. Ορίστε. Θα έπρεπε να την είχαμε κάνει, νομίζω. Αν είδα χθες κάπου καλά μια δημοσίευση εκεί στο Echo News, 4 εκατομμύρια κυβικά, πόσα έχουμε ακόμα. Τόσο. Και πόσο θέλουμε μέρα, το μήνα. Τώρα με την φύτευση δεν ξέρουμε ακριβώς, αλλά σίγουρα πολύ αυξημένες απαιτήσεις. Η κατανάλωση ακριβώς του νερού δεν φτάνει πάντως αυτό για ακριβώς να. Ακριβώς. Οπότε δηλαδή νομίζω θα είμαστε στα όρια. Η Λιτανία πρέπει να έχει γίνει ήδη. Λες. Ναι. Ναι, γιατί βλέπουμε ότι σε όλα τα νησιά και σε όλα έχουν αρχίσει και έχουν βγει έξω εικόνες παπάδες εξάπτερα γιατί δεν παίζει. Κοίταξε. Το μήνυμα είναι ένα. Με το που βγαίνει η εκκλησία έξω, πρέπει να γίνεται λιτανία, νομίζω εγώ. Καταλαβαίνετε ποια εκκλησία εννοώ. Ναι. Το ζητούμενο είναι ότι αν φτάσαμε να τα αναποθέσουμε όλα στο Θεό. Εννοεί, μόλις αρχίζει και φαίνεται το εκκλησάκι στο Μπρομιανά, εννοεί ο Γιάννης. Α, μάλιστα. Εντάξει, όχι, δεν το δηλήθηκε. Το ντόπιο πράγμα αυτό. Ναι. Το εκκλησάκι πρέπει να. Με το που βλέπουμε το εκκλησάκι, την κορυφή του, ότι αρχινάκι εμφανίζεται, πρέπει να αρχίζουμε. Τις λιτανίες. Λοιπόν, και εγώ νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε και μια νηστεία όλοι μαζί, να κάνουμε και μια ομαδική προσευχή. Κατάλαβε όλα αυτά. Α, εσύ το προχώρησες. Βέβαια, πώς θα γίνει τώρα, έτσι. Ναι, μπορεί να μην φτάνει. Είμαστε τόσο αμαρτωλοί, ας πούμε, που να μην καταλάβεις. Και να μας τιμωρούσε ο Θεός με την ανοβρία. Αυτό κάνει, ναι, αυτό. Ναι. Λοιπόν,